Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα σας. Όσο και αν επιμένουν, το μαύρο δεν θα γίνει άσπρο. Τους ξεπλένουν, δεν καθαρίζουν, δεν μεταρρυθμίζονται. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ και η πατρίδα μας Πρωτοπαλίγαρο. ΝΑΤΟ, ένας υπεριαλιστικός οργανισμός, εργαλείο άσκησης της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη. Ένας υπεριαλιστικός οργανισμός που σταδιακά αποκτά παγκόσμιο ρόλο. Το άδικο και η τυραννία, ακόμα και αν αντέχονται, είναι καλό για το λαό όταν ανατρέπονται. Οι λύκοι δεν είναι χορτοφάγοι. Μαζί τους κολυγές δεν κάνεις, δεν πιάνεις φιλία. Το ΝΑΤΟ δεν είναι φιλιρινική εταιρεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι φιλανθρωπικός οργανισμός. Ας σταματήσουμε να επιλέγουμε μεταξύ του Μπαγιάτικου και του Σάπιου, γιατί το πρόβλημα είναι στη ρίζα και όχι στον καρπό. Για ισότητα και ελευθερία είναι ουτοπία στον καπιταλισμό. Ας σταματήσουμε τους οργανισμούς του πολέμου να συνεχίζουν να αλλάζουν τα σύνορα, να καταστρέφουν χώρες και λαούς. Μην ακούμε τις σιρήνες των κάθε λογής νεοφιλελεύθερων ή δίθεν προοδευτικών. Η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και των προηγούμενων αστικών κυβερνήσεων στην οικονομία, στην υγεία, στην παιδεία, στις σχέσεις εργασίας, στην κοινωνική ασφάλιση και όχι μόνο, δυσκολεύει καθημερινά την επιβίωσή μας. Εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του κεφαλαίου, των μεγάλων εταιριών, της οικονομικής ελίτ της χώρας. Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Ακολουθώντας πιστά τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν συνδιαμορφώσει, ιδιωτικοποιούν την παιδεία, την υγεία, την ενέργεια και όχι μόνο. Το έγκλημα στα Τέμπη είναι αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής και δυστυχώς δεν είναι το μόνο. Η Ένωση όχι μόνο δεν είναι η κοινωνία των λαών, όπως μας έλεγαν και συνεχίζουν να λένε τα αστικά κόμματα και οι κυβερνήσεις τους, αλλά έχει φανερωθεί το πραγματικό προσωπείο που είναι κοινωνία των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Στο στρατιωτικό τομέα φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μένει πίσω, δρώντας κυρίως συμπληρωματικά ως προς το ΝΑΤΟ. Να μην ξεχνάμε τις 18 υπάρχουσες σήμερα αποστολές στρατιωτικές και πολιτικές που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλο τον κόσμο με ελληνική συμμετοχή. Ήδη οργανώνουν επιχείρηση στην Ουκρανία. Ένας από τους αντιπροσωπευτικούς δείκτες που αποτυπώνει την όξυνση των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών και την πολεμική προπαρασκευή είναι οι δαπάνες σε ποσοστό ΑΕΠ για την προμήθεια αμυντικού υλικού, ο οποίος για άλλη μια χρονιά, το 2022, χτύπησε ταβάνι. Τα 30 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ δαπάνησαν πάνω από 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια για το 2022, ενισχυμένα κατά 2,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σε αυτή την τα στοιχεία αυτά είναι από το ΝΑΤΟ. Στην ατοϊκή λίστα η χώρα μας καταγράφει θλιβερή πρωτιά και είναι πρώτη σε αμυντικές δαπάνες σε ποσοστό του ΑΕΠ και μεγαλύτερο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δαπάνες αυτές που γίνονται δεν έχουν προτεραιότητα για την άμυνα της χώρας μας, την υποστήριξη των ατοϊκών σχεδιασμών και η εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς. Όχι μόνο δεν θωρακίζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά τα εκθέτει σε ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους. Οι Έλληνες φαντάροι, υπαξιωματικοί και αξιωματικοί, εκπαιδεύονται για να υπερασπιστούν την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας και όχι να υπερασπίζονται τα συμφέροντα του κεφαλαίου και των πολιεθνικών σε αποστολές εκτός χώρας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τα κόμματα του Ευρωατλαντισμού, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, έχουν βαριές ευθύνες για την μέχρι σήμερα εμπλοκή της Ελλάδας σε υπεριαλιστικούς πολέμους και πρόσφατα σε αυτόν της Ουκρανίας. Έχουν βαριές ευθύνες για την αξιοποίηση των στρατιωτικών βάσεων και υποδομών της χώρας, ειδικά εδώ στη Λάρισα, στην 110 πτέρυγα μάχης, στην Αλεξανδρούπολη, στο Στεφανοβίκαιο, στη Σούδα, στο πεδίο βολής ψηλός σταλός, στο Διδημότυχο κλπ. Μην ξεχνάμε ακόμη ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια
σκευμένες πυρηνικές κεφαλές στην 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο, όπου όμως διατηρούν πάντα τις αποθήκες σε ετοιμότητα για χρήση. Έχουν βαριές ευθύνες γιατί η εμπλοκή αυτή έχει μετατρέψει τη χώρα μας σε πολεμικό ορμητήριο, αλλά και σε στόχο αντιπίνων σε ενδεχόμενη αλλά πιθανή εξάπλωση της πολεμικής σύγκρουσης. Συγκεκριμένα, στόχο αντιπίνων αποτελεί και η Λάρισα με την 110, το Στεφανοβίκιο, όπως και η Σούδα και οι άλλες βάσεις οι αμερικανοτοϊκές που υπάρχουν στη χώρα μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει ρεσιτάλ υποκρισίας και στρουθοκαμιλισμού με την απόδοση ευθύνης μονομερός στη Ρωσία για την απαράδεκτη εισβολή στην Ουκρανία, ενώ ξεπλένει εντελώς το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, αλλά και τη συμμετοχή της χώρας μας στους Ευρωατλαντικούς. Έχει εξασθενήσει η άμυνα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου με την απομάκρυνση των τεθωρακισμένων BMP-1 και την αποστολή του στην Ουκρανία, όπως και αποστολή όπλων και πυρομαχικών. Συζητάνε δε για αποστολή S-400, Leopard, TOR-M1 και άλλα όπλα. Αυτά τα όπλα, τα πυρομαχικά και τα οπλικά συστήματα έχουν προμηθευτεί από τον ελληνικό λαό με χρήματα του ελληνικού λαού για την άμυνα της χώρας και όχι για να τα διαθέτει η κυβέρνηση για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών και του κεφαλαίου. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι από το δίκτυο αεράμυνας της χώρας λείπει και μία μοίρα Patriot η οποία έχει δοθεί στη Σαουδική Αραβία. Τελευταία, ένας καινούριος όρος χρησιμοποιείται στην φρασιολογία του ΝΑΤΟ. Νατοϊκό έδαφος, νατοϊκά εδάφη, δηλαδή νατοϊκή 110, νατοϊκή Λάρισα. Κανένας δεν πρέπει να αποδεχτεί τέτοιο πράγμα. Το ΝΑΤΟ είναι μια στρατιωτική συμμαχία. Τι πάει να πει νατοϊκό έδαφος? Τον όρο αυτό χρησιμοποίησε και ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην Αλεξανδρούπολη. Η δε κυρία Ντόρα Μπακογιάννη σε συνέντευξή της είχε πει ότι η Τουρκία έχει ατέλειωτες ακτές και παράλια στο Αιγαίο, άρα έχει και δικαιώματα. Όπως επίσης ότι δεν είναι ταμπού η συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Με λίγα λόγια, φαίνεται ότι προετοιμάζουν το έδαφος για μια νέα συμφωνία τύπου Πρεσπών στο Αιγαίο, όπως την προσδιορίζουν κιόλας κάποιοι. Από τη μία αφαιρώντας οπλισμό από τα νησιά, αντικειμενικά συμμορφώνονται με την τουρκική απέτηση για την αποστρατικοποίηση των νησιών. Αφετέρου, τα κόμματα εξουσίας, και τα μεγαλύτερα και τα μικρότερα, είναι έτοιμα και προετοιμάζουν τον ελληνικό λαό να δεχθεί μια τέτοια συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, που όμως σημαίνει ένα συμβιβασμό χωρίς αρχές και κανόνες διεθνούς δικαίου. Πρόκειται για έναν οδυνηρό συμβιβασμό με παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Επομένως, κανένας πατριώτης να μην δείξει εμπιστοσύνη και στα εθνικά θέματα. Συνάδελφοι των ενόπλων δυνάμεων, οδεύοντας προς τις κάλπες, οφείλουμε να θυμόμαστε όλοι ότι εκτός από τις πατριωτικές του θέσεις γενικότερα και για τα ελληνοτουρκικά, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι το μόνο κόμμα που δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον και νοιάζεται για το μόνιμο και το στρατεύσιμο προσωπικό και τους συνταξιούχους των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Με πλήθος ερωτήσεων και υπερωτήσεων στη Βουλή για θέματα που τους αφορούν. Στελέχη του κόμματος συναντιόνται με συνδικαλιστικούς φορείς εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικών, αλλά και επισκέπτονται μονάδες σε ακριτικές περιοχές. Τέλος, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει συμπεριλάβει 11 απόστρατους των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας στα ψηφοδέλτια ανά τη χώρα. Η ψήφος είναι το δημοκρατικό μας όπλο και ας το χρησιμοποιήσουμε ώστε να γίνει ένα πρώτο βήμα για να αλλάξουμε τη ρίζα και να κάνουμε την ανατροπή. Ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για δυνατότερο και ισχυρότερο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μπροστάρι στους αγώνες του λαού για την ανατροπή. Σας ευχαριστώ πολύ.